Μεγάλες αντιδράσεις από πλευράς γιατρών, νοσηλευτών και ασφαλισμένων πυροδοτεί η απόφαση του Υπουργείου Υγείας να κλείσουν από τη Δευτέρα τα πολυατρία του ΕΟΠΗ και να βγει σε διαθεσιμότητα το σύνολο του προσωπικού. Δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτή είναι η πολιτική η οποία ακολουθεί η κυβέρνηση και προχωρούν ακάθεκτοι υπηρετώντας τις εντολές της Τρόικα, διότι αποδεικνύεται ότι γνώμονας δεν είναι το συμφέρον της Ελλάδας μας. Γνώμονάς τους δεν είναι το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών. Στο Βόλο περισσότεροι από 150 γιατροί και νοσηλευτές μπαίνουν σε μεγάλες εργασιακές περιπέτειες, ενώ χιλιάδες ασφαλισμένοι θα πορευτούν έναν πραγματικό Γολγοθά προκειμένου να εξεταστούν δωρεάν ή να εξασφαλίσουν τη συσταγογράφηση φαρμάκων τα οποία τους είναι απαραίτητα. Οι γιατροί αιτηθήκαν να υπάρχει τουλάχιστον ένα μεταβατικό στάδιο για να μπορέσουν και αυτοί να δουν ποιοι θα παραμείνουν στα ιατρία τους και ποιοι θα συνάψουν συμβάσεις με αυτό το νέο μόρφωμα, διότι εγώ για μόρφωμα το ονομάζω. Εν τούτης, ούτε αυτό έγινε αποδεκτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι συγκεκριμένοι το μόνο το οποίο κάνουν είναι να εκτελούν εντολές της Τρόικα. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας εκτιμά ότι σε ένα μήνα ο νέος φορέας θα είναι έτοιμος. Ωστόσο, οι γιατροί εκτιμούν ότι θα περάσουν πάνω από 3 μήνες για να τεθεί σε λειτουργία το καινούριο σύστημα. Τη Δευτέρα το πρωί, οι γιατροί, νοσηλευτές και συνταξιούχοι του ΙΚΑ προετοιμάζουν δυναμικές κινητοποίησεις ώστε να μπλοκάρουν τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Η υγεία δεν μοριοποιείται. Πρέπει να παλέψουμε για την αποκλειστική δωρεάν υγεία. Να μην υπάρχει διαθεσιμότητα και γενικότητα του προσωπικού και το πιο χαρακτηριστικό πρέπει να δώσουμε τη μεγαλύτερη δύναμη να υπάρχει για όλους μας αυτό που 60 χρόνια χτίσαμε, την περιουσία, το πρώην ΙΚΑ.